Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο το φίλο και συνάδελφο, τον Βασίλη τον Κασιμάτη, ο οποίος θα μας βοηθήσει αρκετά. Πρέπει να σας πω ότι ο Βασίλης έχει δύο ιδιότητες, αυτή του δημοσιογράφου που την έχει εξασκήσει πολλά χρόνια και το ξέρετε, και αυτή του ανθρώπου που ασχολείται με τον τουρισμό. Αυτές οι δύο λοιπόν αρμοδιότητες, εάν τις συνδυάσεις σωστά, πιστεύω κυρίες και κύριοι ότι μπορεί να βγάλεις πράγματα. Μέχρι να ετοιμαστεί ο Βασίλης, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα της Σαντορίνης. Σήμερα στην πρώτη σελίδα, βανδαλισμοί σε αντλιοστάσια στον Περίβολο. Ορισμένοι δεν αντέχουν την ομορφιά της Σαντορίνης. Είναι ένα δελτίο τύπου μόλις βλέπω, γιατί δεν έχω δει το θέμα καθόλου, κυρίες και κύριοι, από τους συναδέλφους και από τα site τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα. Πιστεύω ότι θα φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή τον κύριο Ορφανό να μας πει τι ακριβώς έγινε και τι βανδαλισμούς είχαμε στον Περίβολο σε κάποια αντλιοστάσια. Το δεύτερο θέμα είναι το πρόγραμμα των συνταγογραφήσεων στα αγροτικά ιατρία της Σαντορίνης. Βουρβούλος 13 του μηνός έως 26 του μηνός. Γυροκομείο εξωγωνιά 5 πρώτου 26 πρώτου. Ημεροβιγλίου 12 πρώτου 27 πρώτου. Κοντοχώρη 5 πρώτου 19 πρώτου. Μεγαλοχώρη 15 πρώτου 25 πρώτου. Μεσαριά 15 πρώτου 28 πρώτου. Καρτεράδος 15 πρώτου 27 πρώτου. Και Βόθωνας 8 πρώτου 20 πρώτου. Όμως ο Βασίλης είναι έτοιμος και τον έχω εδώ δίπλα. Βασίλη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σε φαίνομαι και με μάσκα τώρα, σε ζορίζουμε λίγο. Με μάσκα, κάνουμε έτσι μία έτσι να μας γνωρίσει ο κόσμος και ξαναβάλουμε πάλι. Ναι. Δυστυχώς έτσι επιβάλλουμε. Κάναμε ληστείες με τις μάσκες τώρα και τώρα αν δεν φοράμε μάσκα. Έχουμε άλλα θέματα. Πρέπει να πούμε πάντως ότι μας το επιβάλλουν και δεν είναι κάτι που το θέλουμε εμείς βέβαια. Αλλά πρέπει να το ακολουθούμε καθώς το Εθνικό Συμβούλιο Αντιτηλεόρασης μας το λέει καθαρά. Λοιπόν, Βασίλη, είπα πριν από λίγο ότι θέλω να εκμεταλλευτώ αυτές τις δύο ιδιότητες που έχεις, που είναι ιδιότητες που έχουν να δώσουν πράγματα και να δώσουν και ενημέρωση στον κόσμο. Πρώτα αυτή του δημοσιογράφου που έχει εργαστεί χρόνια και όλοι το ξέρουμε πια. Και δεύτερον αυτή του ασχολούμενο με τον τουρισμό και μάλιστα και μέσα από το συνδικαλισμό, καθώς πρόσφατα δημιουργήσατε και το σωματείο των Πούλμαν. Και μάλιστα πρέπει να σας συγχαρώ, γιατί μια από τις πρώτες ενέργειες που κάνετε ήταν μια κοινωνική προσφορά και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό, να μας το θυμίσεις, γιατί δεν φάνηκε πολύ να το μάθει και ο κόσμος. Κάνουμε μια υπενθύμηση. Ναι, ορθά το έθεσε. Σήμερα βρίσκομαι εδώ πέρα και με τις δύο ιδιότητες, αναγκαστικά, μοιραίως. Και με τη δημοσιογραφική, την οποία θα τονιστούν κάποια πράγματα, αλλά σαφέστατα και αυτή η θεσμική ιδιότητα μέσα από το Σωματείο των Εκμισθωμένων Οχημάτων με Οδηγό, το ΣΕΟΣ Κυκλάδων που έχουμε. Ναι. Καταρχήν να ενημερώσουμε ότι είχε ξεκινήσει ως ΣΕΟΣ Σαντορίνης, αλλά λόγω της ανάγκης του ότι τα άλλα νησιά δεν μπορούσαν να ιδρύσουν δικά τους σωματεία, δεν είχαν τη δύναμη. Κάποια νησιά όπως η Μήλος, η Φολέγανδρος, η Ήος, γραφτήκαν σε εμάς. Τώρα, ακόμα και τα Χανιά τώρα θέλουν να γραφτούν σε εμάς. Τέλος πάντων, εμείς θέλουμε να το περιορίσουμε στις Κυκλάδες. Εν πάση περιπτώσει, πλέον το σωματείο μας είναι σε ΟΚ Κυκλάδων, αναφέρεται σε όλες τις Κυκλάδες. Και ο στόχος είναι αφενός να εξηγιάνει ο χώρος. Ποιος χώρος, να το πούμε έτσι, όπως το ξέρει και ο κόσμος. Τα βανάκια που λέμε. Ναι. Τα βανάκια που λέμε, τα οποία βέβαια δεν είναι μόνο βανάκια, είναι και αυτοκίνητα πολυτελείας, αλλά επικρατεί ο όρος τα βανάκια. Τα βανάκια είναι γενικώς οτιδήποτε γεωταχή αυτοκίνητο υπάρχει και λειτουργεί μέχρι 9 θέσεων. Μέχρι 9 θέσεων. Από εκεί και πάνω είναι πούλμαν, έτσι. Από εκεί και ύστερα είναι το σωματείο του που προεδρεύει ο Λουκάς ο Φωτεινός, ο Κελένης που ξέρουμε όλοι, των δημοσίας χρήσεως, δηλαδή από 10 θέσεις και πάνω είναι το δημοσίας χρήσεως. Ναι. Βέβαια, ένα πολύ καλό μάλιστα νέο που έχω σήμερα είναι ότι και τα δύο σωματεία αυτά βρεθήκαμε, μάλιστα χθες συγκεκριμένα βρεθήκαμε και συγκεράσαμε πάρα πολλά πράγματα, διότι υπήρχε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι τέλος πάντων έχουμε κάποιες διαφορές. Ναι, δεν έχουμε απολύτως καμία διαφορά. Οι στόχοι μας, οι προσδοκίες μας, αλλά και το ύφος της εργασίας είναι σε απόλυτα συμπλέουσα κατάσταση. Και χθες τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, αυτές τις βάσεις θέσαμε. Ναι. Το ότι λειτουργούμε από κοινού, βέβαια σαν δύο ξεχωριστά σωματεία, αλλά με μία αδελφοποίηση λόγω της σύμπλευσης που έχουμε ως αντικείμενα. Πιστεύω ότι είναι και κοινά τα προβλήματά σας. Δηλαδή, κοινά. Σε πολλές περιπτώσεις είναι κοινά. Βέβαια, είναι λιγάκι πιο καινούριο το θέμα με τα βαν. Μια και τα τουριστικά λεωφορεία προϋπήρχαν και από ό,τι ξέρω και στο παρελθόν είχαν κάποια προβλήματα. Τώρα όμως νομίζω ότι έχετε κοινά προβλήματα. Σωστό. Θέλω να μπούμε σιγά σιγά στη συζήτησή μας.
Ξεκινώντας, αν έχεις την καλοσύνη, με ένα θέμα που πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τους τηλεθεατές. Γνωρίζουμε όλοι, και να μιλήσουμε και για τον τουρισμό ειδικότερα, γνωρίζουμε όλοι ότι, και εγώ πήγα και έκανα και πλάνα επειδή ήξερα ότι θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα σήμερα, ότι ολοκληρώνεται και η στροφή, μπορεί να τα δεις και εσύ Βασίλη, η στροφή υπερηβόητη στον Αθηνιό. Βλέπουμε μάλιστα το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ πιο μεγάλο από ό,τι όσοι μας παρακολουθούν τώρα από τηλεόραση περιμέναμε να είναι. Και θα πάμε και στον Αθηνιό μετά, όπου και ο Δημήτρης έκανε ένα σχόλιο πριν από λίγο, μάλιστα παρουσίασε και μια επιστολή από 4 πλοιάρχους. Εδώ είναι το λιμάνι, Βασίλη. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε, επειδή είναι ένας χώρος δουλειάς δική σου. Και επειδή το ξέρεις καλά το λιμάνι, καθώς έχεις δουλέψει και στο λιμάνι πάρα πολύ καιρό. Με γραφείο κάτω στο λιμάνι. Με γραφείο κάτω στο λιμάνι. Συνεργασία μάλλον. Ναι. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτή την όψη που έχει σήμερα το λιμάνι και που βλέπουν οι τηλεθεατές. Αρχίζω και αναρωτιέμαι, δημιουργούνται ερωτηματικά στο μυαλό μου. Και δεν ξέρω αν μπορείς να μας τα λύσεις. Τι θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Θέλω να ξεκινήσω από μια αποτύπωση του λιμανιού. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, Παναγιώτη, βλέπουμε στους δέκτες μας ότι έχει δημιουργηθεί, έχει ανακατασκευαστεί και δίνεται πλέον τις προσεχείς ημέρες του αργότερο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, ένας νέος χώρος, νεόδμητος, καθαρός, τακτοποιημένος, όμως θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι το λιμάνι αυτό, έτσι όπως έχει κατασκευαστεί εκ νέου, έχει αρκετά προβλήματα, τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά στην πορεία. Ποια είναι αυτά τα προβλήματα? Καταρχήν, ενώ το λιμάνι έχει βγει αρκετά μέτρα πιο έξω. Ναι, αρκετά. Η δεξιά πλευρά, ο βραχίωνας που δημιουργεί αυτός ο βράχος. Αυτός εδώ, έτσι. Όχι, από την άλλη μεριά, κατσούνι, μπράβο, αυτό κατσούνι, μας προστάτευε από το γαρμπί, το λεγόμενο γαρμπί. Ναι, ναι, ναι. Που όποτε είχαμε γαρμπίδες, είχαμε προβλήματα. Δυστυχώς τώρα, όλο το λιμάνι βγήκε αρκετά μέτρα πιο έξω, με αποτέλεσμα η αγκάλη αυτή του δεξιού, του αριστερού αυτού βραχίωνα, ναι, του φυσικού βραχίωνα που είναι ο βράχος, να μην προστατεύει πλέον έξω, να μην προστατεύει αρκετά. Ναι. Άρα θα ζήσουμε μέρες όπου με το πεντάρι, 5 μποφόρ γαρμπί, λες το πλοίο, η έξω πλευρά του πλοίου. Λες αυτό εδώ το κομμάτι, έτσι. Αυτό το κομμάτι πλέον, ναι, ήταν πολύ πιο μέσα. Δηλαδή εκεί που είναι ο δρόμος τώρα και ήταν το λιμάνι. Εδώ ήταν. Αυτό το οικόπεδο το χωμάτινο που ακόμα είναι χωμάτινο. Ήταν θάλασσα. Ήταν θάλασσα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ήταν πολύ πιο μέσα. Έδαινε το πλοίο εκεί πέρα, είχε ένα πάγκιο ακόμα και στο γαρμπί. Αν κατάφερε να μπει, τις περισσότερες φορές κατάφερνε. Άφηνε μία μύτη μόνο το πλοίο έξω εκτεθειμένη στο γαρμπί. Τώρα σχεδόν το μισό πλοίο και πάνω είναι εκτεθειμένο στο γαρμπί. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο το γνωρίζει και το Λιμενικό Ταμείο, το γνωρίζει και ο πρόεδρος ο Άγγελος ο Ρούσος. Την κουβέντα αυτή την είχαμε σήμερα το πρωί, μάλιστα. Ναι, ναι, συμφωνούμε ότι είμαστε πιο εκτεθειμένοι και τώρα πλέον είμαστε εκτεθειμένοι και στον βορειά, διότι όλη αυτή η ευθεία που δημιουργήθηκε, αυτό το πράγμα, έχει ένα πολύ μεγάλο μέτωπο στο βοριά. Ναι, είναι μέσα στο φρύδι, όπως είναι λέμε. Είναι πλέον ένα ενίο μέτωπο. Ναι, ναι, λοιπόν, ότι όταν έχουμε καλούς καιρούς και καλοσύνες, αυτό το λιμάνι θα λειτουργήσει σωστά ως λιμάνι, αλλά τώρα ποια είναι τα προβλήματα εδώ, συνάδελφε. Ναι. Το λιμάνι αυτό, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι έχει 3 προσκρουτήρες, δηλαδή είναι, ας το πούμε, 3 σημεία πρόσδεσης μεγάλων πλοίων. Ναι. Άρα ταυτόχρονα μπορούν να δένουν 3 μεγάλα πλοία, συν ένα στα γνωστά επικίνδυνα, στο σημείο εδώ, που είναι το δεξί, ναι, αυτό που φαίνεται τώρα. Στα δεξιά πλευρά που ήταν τα επικίνδυνα που λέγαμε, 4 μεγάλα πλοία μπορούν να δένουν ταυτόχρονα, ναι, ενώ αριστερά, εκεί που τώρα ζουμάρεις, ναι, εκεί αριστερά μπορούν να δένουν άλλα 2 μικρά καταμαράν χωρίς γκαράζ, τα γνωστά σε όλο μας Super Jet και λοιπά, Power Jet και λοιπά. Και η κρουαζιέρα, ενώ ταυτόχρονα, Βασίλη, ταυτόχρονα στο πι που εδώ, βλέπουμε εκεί, στο πι εδώ, είναι, ναι, η κρουαζιέρα, είναι αυτό που θα γίνει το μελλοντικό, ο τελωνιακός χώρος, εκεί λοιπόν ακουμπάνε οι λάτζες. Ναι. 5-10 λάτζες ακουμπάνε εκεί πέρα. Συνεπώς, συναθρηστικά, το λιμάνι αυτή μπορεί να δέσουν ταυτόχρονα 4 πλοία, 2 μικρά καταμαράν και 10 λάτζες. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι με την απλή μέθοδο των 3 που μάθαμε στο δημοτικό σχολείο, ότι όταν με ένα πλοίο το 18 και το 19 είχαμε τα γνωστά προβλήματα που είχαμε λόγω του οδικού δικτύου στον Αθηνιό, αυτού του απαρχαιωμένου, αυτού του μικρού, αυτού του ανασφαλέστατου, τονίζω,
οδικού δικτύου. Κολλάγαν τα πάντα με ένα πλοίο. Άρα με τρία πόσο. Είναι απλή η μέθοδος των τριών του Δημοτικού. Λες, Βασίλη, για αυτές τις εικόνες που είχαμε δει με κόσμο να τρέχει με τις βαλίτσες. Αυτές τις εικόνες, τις οποίες το κλάδος ο δικός μας των, ας το πούμε, τρανσφεράδων. Ναι. Έτσι, γιατί εκτός την ιδιότητα του δημοσιογράφου, είπαμε, έχω και την ιδιότητα του τουριστικού γραφείου που εκτελούμε τρανσφερ και τουρ στο νησί και είμαι και ο αντιπρόεδρος του σωματείου. Οι τρανσφεράδες τότε και όχι μόνο, ανεβάσαμε εκείνα τα βίντεο της ντροπής, όπως τα είχα φιλοξενήσει και στην εφημερίδα με τέτοιο τρόπο. Ναι. Τα βίντεο της ντροπής, τα οποία όντως κατέβαινε και εμείς. Μας είχαν διασύρει. Είπε 18-19. Και φωτογραφίες και που είχαν. Πέρυσι είχαμε προβλήματα. Είχαμε και πέρυσι, αλλά αυτές τις φωτογραφίες μας είχαν διασύρει, όχι δικές σου και τα βίντεο. Παγκοσμίως. Αυτά που είχαν τραβήξει ήδη οι επιβάτες. Παγκοσμίως. Διασυρθήκαμε σε πολύ άσχημο σημείο. Διασυρμός βέβαια, Παναγιώτη, ότι αποτυπώθηκε με πηχαίους τίτλους και αποτυπώθηκε στην τελευταία μέτρηση που, μάλλον στον τελευταίο διαγωνισμό, Μάρτιος 2020, που διενεργεί χρόνια τώρα το περιοδικό Travel and Leisure με τα Best Awards κάθε έτους. Τα Best Awards του Travel and Leisure, του εγκυρότερου περιοδικού παγκοσμίως, είναι αυτό που μας έβαζε και μας έδινε τις πρωτιές τόσα χρόνια. Πάντα είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη και μια από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Είμαστε στους πρώτους 10 προορισμούς του κόσμου. Από το 2018 είχαμε βγει δημοφιλέστερο νησί παγκοσμίως. Αυτά όλα τα εύσημα τα παίρναμε το Travel and Leisure, όχι από αλλού. Ναι. Αυτό το Travel and Leisure, λοιπόν, το Μάρτιο του 20, μας έβγαλε εκτός 25άδας παγκοσμίως και μας έδωσε την 11η θέση πανευρωπαϊκά. Μία κακή θέση για το τι αξιοκρατικά είχε κερδίσει η Σαντορίνη όλες αυτές τις δεκαετίες. Ήταν ένα πλήγμα για τον τουρισμό μας, γιατί άλλο να είσαι πρώτος και να ζητάς να πουλήσεις τη σουίτα σου 500 ευρώ και άλλο να είσαι 25ος, όπου εκεί πλέον δεν προσδοκάς το 500 και στα 250 πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Άρα μιλάμε για μεγάλη... Αυτή δεν είναι τίτλοι τιμής, ούτε τίτλοι ευγενίας. Ναι. Δεν γινόμαστε ούτε δούκες, ούτε κόντιδες, ούτε βαρώνοι με αυτά. Λεφτά εισπράττουμε, λεφτά αποδίδουμε στο κράτος και στο ΑΕΠ της χώρας, έσοδο για την κυβέρνηση. Πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο περιοδικό στην κατάταξη την κάνει παίρνοντας ως βάση κάποιους δείκτες. Δεν παίρνει μόνο την ομορφιά, την εξυπηρέτηση των ξενοδοχείων, αλλά παίρνει και τις υποδομές. Συνισταμένη πολλών. Είναι συνισταμένη πολλών δηλαδή η βαθμολογία αυτή που δίνουν. Και μάλιστα το συγκεκριμένο περιοδικό, το θυμάμαι γιατί είχα ασχοληθεί παλιά, όταν είχαμε πάρει και μάλιστα την πρώτη θέση κάποια στιγμή, παίρνει σοβαρά υπόψη αυτό που λέμε υποδομές. Υποδομές και πύλες εισόδου. Πύλες εισόδου, υποδομές, ναι, αυτό. Γενικά. Αυτό. Η πύλη εισόδου, λοιπόν, που λέγεται λιμάνι, εκεί πήραμε πάρα πολύ κακή βαθμολογία, γι' αυτό κατρακυλήσαμε στις θέσεις. Ομοίως και το αεροδρόμιο μας δεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Τώρα, βέβαια, παρενθετικά αναφέρουμε ότι το αεροδρόμιο, η Fraport, έχει κάνει ένα αξιόλογο έργο, τουλάχιστον από πλευράς κτηριακών εγκαταστάσεων, και θα έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα το 2021. Θα πρέπει, βέβαια, αναμένουμε να δούμε τη λειτουργικότητα. Έτσι, οι κτηριακές υποδομές είναι άριστες πλέον. Πρέπει να δούμε και τη διαχείριση που θα κάνει η Fraport σε σχέση με την πίστα, το αεροδρόμιο και την εξυπηρέτηση, βέβαια, εν γέννη του επιβατικού κοινού. Το λιμάνι, λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο λιμάνι, το λιμάνι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, αν τυχόν προσδέσουν τα τρία πλοία, έχουμε πρόβλημα. Ακόμα και μέσα στο 2021 που κάποιοι λένε ότι θα έχουμε περιορισμένη κίνηση. Ναι. Το αντικρούω αυτό, διότι μπορεί να έχουμε περιορισμένη κίνηση τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, γιατί φέτος να πούμε και το νέο, να το βγάλουμε και αυτό το νέο, ότι η σεζόν τουλάχιστον για τα τετράστερα, πεντάστερα, ας το πούμε, της καλντέρας και όχι μόνο, ξεκινάει από μέσα περίπου Μαρτίου. Είναι πάρα πολλές οι μονάδες τις οποίες έχω καταγράψει. Ναι. Που ξεκινάνε 15 και 18 Μαρτίου. Οι μεγάλες αλυσίδες που έχουν. Μιλάμε για μεγάλα ξενοδοχεία, δηλαδή. Όχι, μιλάμε για τα boutique leisure ξενοδοχεία. Για τα boutique που λέμε. Το ξενοδοχείο το μεγάλο που περιμένει και προσδοκά να δουλέψει με το group, εκεί θα έχει μία καθυστέρηση. Το group θα αργήσει λίγο να έρθει. Το charter δεν θα έρθει εξ αρχής. Η κρουαζιέρα δεν θα έρθει εξ αρχής. Μα είδα κάτι σήμερα για ακυρώσεις πάλι. Στην κρουαζιέρα. Κοίταξε, φέτος δεν έχουμε ακυρώσει όπως έχουμε πέρυσι, γιατί πέρυσι τις κρατήσεις είχαμε από χειμώνα, ναι, οι οποίοι ακυρώσανε μέσα στο Φλεβάρι-Μάρτι.
Φέτος αυτού του τύπου ο τουρισμός, ο γκρουπαριστός τουρισμός, ο κινέζικος τουρισμός, απλά δεν έχει κάνει κρατήσεις. Τίποτα. Σχεδόν. Δεν έχει κάνει κρατήσεις, δεν έχει δώσει. Άρα δεν έχουμε ακυρώσεις. Φέτος δεν έχουμε λοιπόν το πρόβλημα. Δεν είμαστε πρώτων πυλών των ακυρώσεων. Αναμένουμε απλά να τις κρατήσεις. Λοιπόν, ξεκινάει το δεδομένο που έχουμε αφήσει εμείς στα χέρια μας, είναι ότι ξεκινάει πρώτα ο ποιοτικός τουρισμός, ο individual που λέμε, ο μονωμένος, είτε και με charter καλής και ακριβής αγοράς, αυτούς περιμένουμε πρώτα και αυτοί θα έρθουν μέσα στη low season. Όμως, σε κάθε περίπτωση, και έτσι όπως πάει η υγειονομική κατάσταση στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, και αν θέλετε σε συνάρτηση και με το χαρμόσυνο νέο του εμβολιασμού, ανοίγουν σιγά σιγά και σταδιακά και δειλά δειλά οι αγορές. Άρα, τον Ιούλιο, όπως και πέρυσι η Σαντορίνη δούλεψε πολύ καλά τον Ιούλιο, ναι, και τον Αύγουστο. Κάποιοι επιχειρηματίες που τολμήσανε και ανοίξανε, κάποιες από αυτού που γνωρίζω και εγώ ήταν και στο overbooking, δηλαδή πληρότητα 100% πέρυσι για το 20. Αν τα συναθροίσουμε όλα αυτά, θα δούμε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 21, και επειδή έχουμε πάνω από 18 αδειοδοτημένα πλοία από το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, το λεγόμενο SAS, κάποια εξ αυτών έχουν ταυτόσιμες ώρες άφιξης, πρόσδεσης στο λιμάνι του Αθηνιού. Οπότε, εάν λοιπόν αυτά τα πλοία πέσουν μαζί, τι θα γίνει, η απάντηση που πήρα χθες, και είναι φρέσκια απάντηση, ναι, η απάντηση που πήρα χθες επισήμως από το Λιμεναρχείο Θήρας, είναι ότι εμείς ως Λιμεναρχείο δεν μπορούμε να κόψουμε το πλοίο να δέσει. Δεν μπορούμε να το πούμε περίμενε έξω να φύγει ο ένας να πει ο άλλος. Από τη στιγμή υπάρχουν θέσεις. Γιατί κάποιοι διατείνονται και μάλιστα και μέσα από το Δήμο. Αυτό όμως γινόταν επειδή δεν είχαμε θέσεις. Τώρα το έχουμε όμως, έτσι δεν είναι. Έτσι. Ναι. Όταν λοιπόν εγώ είχα θέσει το θέμα τι θα γίνει όταν θα έχουμε τρεις και τέσσερις θέσεις πρόσβασης, κάποιοι από το Δήμο, και θυμάμαι και από το Δήμαρχο, και από το στόμα του Δημάρχου, του κ. Σιγάλα, το είχα λάβει ως πληροφόρηση αυτή, ότι δεν θα τους αφήνουμε να μπαίνουν, θα τους κρατάμε έναν στην ουρά. Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται. Η επίσημη γραμμή του Υπουργείου Ναυτιλίας και του εκτελεστικού του οργάνου που είναι το Λιμεναρχείο Θήρας είναι ότι απαγορεύεται. Δεν μπορούμε να πούμε στον καπετάνιο θα περιμένεις έξω. Υπάρχουν ρήτρες που υποχρεούν και τους μεν και τους δε να ακολουθήσουν το πρόγραμμα που έχει βγει από το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οπότε λες ότι είναι πολύ πιθανό δηλαδή κάποια στιγμή μέσα στον Ιούνιο, Ιούλιο, να δούμε 4 μεγάλα πλοία. Να δούμε 3 και 1 ή 2 και 2, ναι, ή 2 και 1. Να δούμε το οτιδήποτε πάνω από ένα. Ναι. Να το πούμε απλά. Που σε αυτή την περίπτωση βέβαια δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να καταλάβει ότι θα γίνει το έλα να δεις. Κατά το κοινό λεγόμενο. Δηλαδή θα φρακάρει ο δρόμος, γιατί εάν πέσουν 4 βαπόρια δίπλα ή 3 όπως λες, θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα αυτοκίνητα στην τεράστια πια περιοχή του λιμανιού, όπως έχει διαμορφωθεί. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα θα πρέπει, όλα αυτά τα αυτοκίνητα θα πρέπει να ανέβουν νταλίκες, φορτηγά, πούλμαν, βανάκια, ταξί, λεωφορεία, να ανέβουν από έναν δρόμο ο οποίος, εντάξει, τα προβλήματά του Βασίλη τα ξέρουμε όλοι και δεν αναγκαίνεται να επαναλάβουμε. Όχι μόνο εμείς, τα ξέρει η παγκόσμια κοινότητα, τουλάχιστον όσοι τουλάχιστον εμπλεκόμενοι με το δικό μας νησί. Είναι βέβαιο το ότι αν συμβεί αυτό που θα συμβεί, είναι μπροστά μας, θα συμβεί. Ιούλιο-Αύγουστο θα έχουμε 3 βαπόρια, θα έχουμε 2, θα έχουμε πάνω, το οτιδήποτε πάνω από ένα. Είναι βέβαιο ότι οι σκηνές απείρου κάλους που ζήσαμε το 2019 θα φαντάζουν όμορφες στιγμές. Χειρότερα δηλαδή θα είναι. Εννοείται. Όταν με ένα βαπόρι, ένα μπλουστάρ, ξεφορτώνεις και κολλάει το σύμπαν απάνω, και σας θυμίζω ακόμα το 19 και το 18 δεν είχε πέσει ο δρόμος. Ναι. Το 19 έπεσε. Ναι, ναι, ναι. Το 18 δεν είχε πέσει ο δρόμος. Το 19 εγώ είχα δραστηριότητα κάτω στο λιμάνι και τα βλέπα προσωπικά ο ίδιος καθημερινά. Και κόλλαγε το σύμπαν. Καταλαβαίνετε ότι με 2 βαπόρια, όχι με 3, με 2, αυτά που ζήσαμε και κυκλοφόρησαν τα βίντεο και φωτογραφίες στον παγκόσμιο χώρο, αυτά θα φαντάζουν ως καλές στιγμές. Θα τις αναπολούμε ως ωραίες στιγμές. Βασίλη, ερώτηση. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Ναι, ερώτηση. Αυτό που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας είναι το παλιό στέγαστρο. Βρίσκεται τώρα. Οι καμάρες που λέμε είναι οι πύλες Β1, Β2, Β3. Ναι, ναι. Και που τώρα είναι χαμένες μέσα στο χάος. Πριν ήταν κάπως, παιδί μου, δεν ξέρω, λιγάκι πιο. Τώρα είναι χαμένες μέσα στο χάος. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτές εδώ οι τρεις καμάρες, όπως λέμε. Το παλιό δηλαδή στέγαστρο που εξυπηρετούσε κάποιο κόσμο, γιατί το καινούριο, εντάξει. Τι μένει γενέστε με αυτό, δηλαδή θα μείνει έτσι μέσα στη μέση, ας πούμε. Λοιπόν, και τα καράβια θα δένει. Δίπλα του, αν μπορώ να
δίπλα του ακριβώς, δηλαδή πίσω προς τη θάλασσα και λίγο. Θα προσπαθήσω γιατί νομίζω ότι έχουμε κάποιο. Είναι το εργοτάξιο. Να, το αυτό, εργοτάξιο. Αυτό εδώ είναι εκεί, το εργοτάξιο. Είναι το εργοτάξιο Παρασκευής τσιμέντου, τσιμέντου, το οποίο θα φύγει με τις προσεχείς 10 με 15 μέρες, θα γίνει και αυτό μια πλατεία. Και ό,τι θα γίνει τώρα. Ό,τι βλέπεις χωμάτινο. Θα πέσει μπετόν. Αυτά όλα μέχρι 15 Φλεβάρι το αργότερο θα έχουν παραδοθεί. Ναι. Άρα θα, ξαφνικά οι καμάρες αυτές βρίσκονται ακριβώς μέσα στη μέση. Ναι. Μέσα στη μέση, ενώ κάποτε ήταν στην άκρη, τώρα είναι μέσα στη μέση. Λοιπόν, σήμερα τα δύο σωματεία, τα σωματεία των ιδιοκτητών οχημάτων δημοσίας χρήσεως, που σημαίνει 20 και 50, και το σωματείο το δικό μας, τον ΙΕ με οδηγό, τα λεγόμενα Λίμο και Βανάκια, σήμερα επισκεφτήκαμε τον κύριο Άγγελο Ρούσο, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, απάνω στο Τελεφερίξ, στο Λιμενικό Ταμείο. Ναι. Ζητήσαμε βάσει των αξιώσεων που έχουμε, γιατί προσέξτε, όταν μιλάμε για αυτούς τους δύο κλάδους, μιλάμε για την εξυπηρέτηση περίπου του 85% των αφιξοαναχωρήσεων. Των επιβατών που έρχονται. Θα τονίσω ότι τα 12, η χωροθέτηση που από τη σημαία έχει βγει μέχρι τώρα, και θα πρέπει κάποια στιγμή να κλείσει και αυτό, ναι. Του ΚΤΕΛ και των ταξί, γιατί όπως ξέρουμε, αφιτηρία ΚΤΕΛ δεν υπάρχει κάτω, πιάτσα ταξί δεν υπάρχει κάτω. Πρέπει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να τελειώσει. Να πάρουν τις άδειες τους οι άνθρωποι, ναι. Γιατί η δημόσια συγκοινωνία προέχει. Και πρέπει να τη στηρίξουμε. Βασίλη, δεν πρέπει να γίνει χωροθέτηση στο λιμάνι καινούργια τώρα έτσι όπως έχει γίνει. Καταρχήν δεν υπάρχει master plan. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν υπάρχει το master plan ακόμα, ναι. Εδώ και χρόνια θα έπρεπε να έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Σήμερα μας είπε ο κύριος Ρούσος ότι, ναι, με συνοπτικές διαδικασίες θα προκαλέσει τον διαγωνισμό. Ευτυχώς δεν πρέπει να είναι διεθνής ο διαγωνισμός. Ναι. Άρα θα προκαλέσει ένα διαγωνισμό για να αναλάβει μια εταιρεία, μελετητική εταιρεία, να δημιουργήσει το ταχύτερο δυνατόν. Το master plan. Συγχωρείς, αυτό δεν είναι με υποχρέωση του εργολάβου να το κάνει. Όχι, 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 όχι. Μόνο καμία, η κατασκευή δηλαδή. Καμία σχέση. Ο εργολάβος έχει εντολέα του Υπουργείου Υποδομών, ούτε καν του Ναυτιλίας, είναι του κ. Κεφαλογιάννη, του κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη. Αυτός είναι ο εντολέας της ΕΡΕΤΒΟ, της εταιρείας που έφτιαξε το λιμάνι. Αυτοί παραδίδουν το λιμάνι και από εκεί ύστερα εσύ για να κάνεις ISPS, για να κάνεις χωροθετήσεις, για να κάνεις, να πάρεις άδειες και οτιδήποτε άλλο θέλεις, θα πρέπει να γίνει βάση ενός master plan, το οποίο δυστυχώς θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια, ακόμα και από Ζόρζου Δημαρχίας, ναι, δεν έχει γίνει. Δεν έπρεπε να περιμέναμε να τελειώσει το λιμάνι, είναι ξεκάθαρο αυτό, διότι το λιμάνι λειτουργήσε βάσει ενός σχεδίου το οποίο εκτελέστηκε βήμα-βήμα. Άρα, πάνω στα σχέδια επί χάρτου που λέμε, μπορούσες να κάνεις άνετα τη μελέτη και να βγάλεις το master plan από την εποχή που ήταν ακόμα ο κύριος Ζόρζος δήμαρχος. Δεν έγινε και επί κυρίου Σιγάλα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή πρώτων πυλών του 21, της τουριστικής ζώνης του 21, και θα πρέπει να τρέξουμε, και όταν λέμε να τρέξουμε, όχι να το βάλουμε την άλλη εβδομάδα ή τον άλλο μήνα, αύριο, πρέπει να τρέξουμε αύριο προς αυτή την κατεύθυνση, το λιμενικό ταμείο βέβαια, ναι, γι' αυτό και σήμερα ανεβήκαμε τα σωματεία πάνω, για να δούμε με τον κύριο πρόεδρο του λιμενικού ταμείου, τον κύριο Ρούσο, ποιοι είναι οι σκοποί. Η σκοπή λοιπόν, αυτό το που φέρνω εγώ σήμερα ως νέο, είναι ότι ο κύριος Ρούσος θα προκαλέσει το διαγωνισμό για να βγάλει τη μελετητική εταιρεία που θα δημιουργήσει το master plan, πάνω στο οποίο θα έρθει να κουμπώσει και το ISPS, ναι, το οποίο δυστυχώς λείπει. Και όταν λέμε δυστυχώς λείπει. Κάτσε, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και τι είναι το ISPS. Τι είναι το ISPS. Πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι. Είναι λοιπόν η προστασία του λιμανιού, ας το πούμε έτσι. Οι διεθνείς κανόνες πρέπει να ισχύουν για την ασφάλεια των λιμανιών παγκοσμίως. Το λιμανιών παγκοσμίως. Και πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι με βάση οδηγία η οποία έχει έρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό, να εφαρμόσουμε αυτό το ISPS για να αποκτήσει και το λιμάνι μας, ας πούμε. Ασφάλεια. Ασφάλεια. Δεν είναι μόνο αυτό, Παναγιώτη. Το ότι δεν έχεις ISPS, θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι ο κάθε επιβάτης κρουαζιεροπλοίου πληρώνει 1 ευρώ στο λιμενικό ταμείο. Για το ISPS. Αν έχεις ISPS, ναι, το λιμενικό ταμείο. Το οποίο δεν πληρώνει όμως τώρα. Ευρώ. Δεν το πληρώνει. Το 19 ήρθαν 980.000 επιβάτες από κρουαζιερόπλοια, ναι, και περίπου 800.000 επιβάτες από Κρήτη. Δηλαδή από λιμάνια που είναι άνω των 20 ναυτικών μιλίων. Με άλλα λόγια, θα είχαμε σπράξει κοντά 2 εκατομμύρια ευρώ. Θα είχαμε σπράξει περίπου κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα χάνουμε κάθε χρόνο. Ναι. 2 εκατομμύρια το χρόνο ως έσοδο στο λιμενικό ταμείο, καταλαβαίνεις ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε παπάδες. Ναι, ναι, με αυτά, ναι, τα χρήματα και στη Μαρίνα της Βλυχάδας και οπουδήποτε αλλού, ναι, να αναλωθούν και στο Αμμούδι
και στο γυαλό κάτω στον όρμο, στο παλιό λιμάνι που ξέρουμε όλοι. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τεράστια έσοδα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα εισπράξουμε, δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε καν. Ναι. Δεν μπορούμε να τα αγγίξουμε. Άρα δεν είναι μόνο ότι φτιάξαμε ένα ESPS και τέλος πάντων τύπης λειτουργούμε πιο ασφαλείς. Τώρα, να μπω λίγο και να εστιάσω στο τι τα δύο σωματεία τα οποία εξυπηρετούν το 85% γιατί είχα ξεκινήσει και έλεγα. Μισό λεπτό πριν πας, αλλάξεις θέμα. Αποσπάσατε την υπόσχεση του κυρίου Άγγελου Ρούσου, του πρόεδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ότι άμεσα θα προχωρήσει τουλάχιστον στην ανάθεση μελέτης. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει απευθείας. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβει και διαγωνισμό, έτσι πώς είναι τα πράγματα. Για το ISPS, σας είπε για τίποτα. Για το Master Plan. Για να αναλάβει αυτή η εταιρεία το Master Plan και να πάει να πάρει αυτή η εταιρεία τις υπογραφές, για να μαζέψει αυτά που χρειάζονται για τον ISPS, τα οποία στην ουσία, Παναγιώτη μου, είναι απλά πράγματα, δεν είναι κάτι δύσκολο. Κάγκελα θέλει, γραμμές κάτω θέλει, φώτα θέλει, γιατρό θέλει, ένα παράπηγμα για τελωνιακό χώρο θέλει. Αυτά θέλει. Θέλει και security. Μην φανταστείτε ότι είναι, θα χτίσουμε κάτι ρόλο. Δεν θέλει και security, νομίζω. Δυστυχώς, τώρα βάζεται σε ένα ευαίσθητο θέμα. Πληρώνουμε εδώ και 3 χρόνια security για τον ISPS χωρίς να έχουμε ISPS. Ναι, είναι και αυτό ένα θέμα. Είναι 3.200.000 ευρώ που έχουμε δώσει τα τελευταία 3 χρόνια για ISPS. Λέει, σαν να έχω πάρει, δηλαδή, εγώ για την εταιρεία μου, την τουριστική μου, να έχω προσλάβει οδηγούς χωρίς να έχω βανάκια. Ναι. Τι του κάνουν στου οδηγού. Είναι ένα θέμα κι αυτό. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Τι κάνουμε αυτού του οδηγού. Δεν ξέρω τώρα σε τι βοηθούν. Οι συγκριτέ το γνωρίζουμε όλοι κατά αντίστοιχα να δουλεύουν ως τροχονόμοι κάτω στο λιμάνι. Αυτό του το οποίο να είναι καλά τα παιδιά, αλλά δεν είναι και νόμιμο. Να είναι καλά τα παιδιά που βοηθήσανε προς αυτό το έργο και το λιμενικό. Το οποίο είχε, δηλαδή το 19 είχε ανάγκη το λιμενικό, γιατί δεν είχε, όπως ξέρουμε, είναι υποστελεχωμένο το λιμεναρχείο. Ναι. Και ήταν καλό ότι του βοηθήσαν αυτά τα παιδιά, αλλά δεν έχουν καμία νομιμότητα να το κάνουν. Άμα γίνει ένα ατύχημα, μας πάνε όλους μέσα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Τώρα. Μου στέλνουν κάποια μηνύματα. Στη δημόσια συγκοινωνία. Μου στέλνουν κάποια μηνύματα εδώ κάποιοι ακροατές. Αυτό γίνεται και μακάρι να γίνεται, γιατί ήθελα να συμμετέχετε στις συζητήσεις που κάναμε εμείς εδώ. Με ρωτούν, μου λένε ότι όλα αυτά που λέει ο συνάδελφός μου, μου λέει μια ακροάτρια, είναι σωστά. Με τη διαφορά ότι θα πρέπει να γίνει άμεση κινητοποίηση. Αυτό συζητάμε, ότι πρέπει άμεσα να κινητοποιηθούν οι φορείς μας, προκειμένου να δούμε τι θα γίνει με το λιμάνι. Και επίσης, έχω θέμα γι' αυτό. Ωραία, για πες μας. Έχω απάντηση στον τηλεθεατή μας. Το καλό είναι, Παναγιώτη και φίλοι τηλεθεατές, ότι η Σαντορίνη πλέον, και επειδή έχουμε αντιμετωπίσει επαγγελματικοί φορείς όλα αυτά τα προβλήματα εδώ και χρόνια, έχουν συσταθεί υγιέστατα σωματεία, επαγγελματικά σωματεία. Με χαρά, μάλιστα, ανακοινώνω και την ίδρυση του επαγγελματικού σωματείου στο παλιό λιμάνι, στον όρμο κάτω από τα χειρά, όπου προεδρεύει ο Μιχάλης ο Πελέκης, τον οποίο είχαμε και αυτό νωρίτερα μια συνάντηση. Έχουν γίνει λοιπόν υγιέστατα σωματεία, είναι η ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ Χ, που είπαμε του κυρίου και του Ραπέλου. Εδώ έχω μια έτσι ερώτηση και θα ήθελα να την κάνω στον κύριο Πελέκη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Επαγγελματικός Σύλλογος, γιατί να αρχίσουμε να σπάμε σε σωματεία για κάθε περιοχή. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, είχαμε σωματείο Νότια Σαντορίνη, Κεντρική Σαντορίνη, Βόρεια Σαντορίνη, Δυτική Σαντορίνη, Ανατολική Σαντορίνη, άλλοι. Μήπως, δεν ξέρω εάν το να χωροθετούμε τα σωματεία είναι καλό. Δηλαδή, ο Αθηνιός που δεν έχει σωματείο, τι θα γίνει. Έχει, ας πούμε, ο Γυαλός των Φυρών, απέκτησε ξαφνικά σωματείο που έχει 20 επιχειρήσεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό. Αλλά αυτό το λάθος αυτό είχε γίνει παλαιότερα, ότι πολύ σωστά το έθεσες, Νοτίου, Βορείου, ναι, 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 ναι. Τα σωματεία τότε κάποτε ιδρύονταν με βάση τη γεωγραφική του θέση και, τη δραστηριοποίησή του ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του νησιού. Λάθος. Σήμερα έχουμε σωματεία που ασχολούνται με τον τουρισμό. Ποια είναι αυτά, να τα αριθμίσουμε. Ένωση Ξενοδόχων, προεδρεύει ο κ. Ηλιόπουλος. Ναι. Δεν έχει γεωγραφική θέση, είναι όλο το νησί. Ναι. Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος, όλο το νησί. Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος του πολύ αξιόλογου φίλου του Νίκου του Νομικού, δραστηριοποιείται σε όλο το νησί. Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε όλο το νησί. Το δικό μας το σωματείο, τα ΓΙΟΤΑ ΧΙΕ με οδηγό, τα ταβανάκια που λέμε και τα λίμο, οι λιμουζίνες, σε όλο το νησί. Τα δημοσία χρήσεως του Λουκά του Φωτεινού, του Κελένη που προεδρεύει, αξιόλογος, πολύ αξιόλογος πρόεδρος, πολύ αξιόλογο προεδρείο, σε όλο το νησί. Τώρα έγινε και του Πελέκη, αυτό που έφτιαξε ο Πελέκης ο Μιχάλης με τους συναδέλφους του, κάτω στον όρμο. Δεν είναι γεωγραφικό το σημείο, είναι γιατί οι άνθρωποι έχουν τεράστια προβλήματα κάτω στο παλιό λιμάνι, το οποίο παλιό λιμάνι, βέβαια, να πούμε, Παναγιώτη, ότι είναι
Έχει το μοναδικό τελωνιακό χώρο, δεν υπάρχει άλλο. Ναι, τελωνίο στο νησί, δεν υπάρχει άλλο. Είναι μόνο στον όρο. Συνεχώ τα κουραζιερόπλα κατ' ουσίαν πρέπει να κανονικά να βγαίνουν μόνο στο παλιό λιμάνι, όπως διατείνονται αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί είναι μεγάλη κουβέντα, είναι για άλλη εκπομπή. Είναι για άλλη εκπομπή. Θα τον καλέσει, φαντάζομαι, κάποια μέρα. Μα και είναι και. Δεν νομίζω ότι μπορεί ο όρμος των Φυρών με τις αλλαγές που έχουμε στα πλοία τα τουρκουαζιερόπλια να προωθήσει τον όπλο. Να εξυπηρετήσει τον όπλο. Θέστατα, θα πρέπει να γίνει τελωνιακό χώρο όταν... στον Αθηνιό. Ναι, αφού βλέπουμε. Και θα γίνει. Ναι. Και θα γίνει. Όταν γίνει το master plan, ένα κομμάτι σε αυτό το master plan είναι και αυτό. Ναι. Να γίνει ο τελωνιακό χώρο και στον Αθηνιό. Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν 5-6 υγιή σωματεία που έχω γνωρίσει ένα-ένα τα προεδρία του. Είναι σοβαροί επαγγελματίες πλέον. Έχει αλλάξει αυτό το παλιό, το παροχημένο, το απαρχαιωμένο. Είναι άνθρωποι σοβαροί πλέον. Είναι οι άνθρωποι που σήμερα τρέχουν τον τουρισμό στο νησί. Μιλάμε αδελφοποιημένα με όλα αυτά τα σωματεία και μάλλον θέλω να το βγάλω με πάσα επιφύλαξη αυτό. Ο Σονούπο, ίσως να προκύψει και μια επιτροπή, αν θέλεις να την ονομάσουμε και τουριστική επιτροπή, η οποία θα έχει μέλη από αυτά τα σωματεία, τα οποία θα έχουν μια κοινή στρατηγική. Καλό είναι η αυτό. Οποία να, ακριβώς, ας πούμε μια συντονιστική επιτροπή των σωματείων. Ναι, αυτό καλό η οποία είναι. Θα νοθετούμε, θα νοθετούμε το Δήμο, θα νοθετούμε το Λιμενικό Ταμείο, διότι μην ξεχνάτε ότι στο κάθε Δήμο και στο κάθε Λιμενικό Ταμείο και σε αυτούς τους θεσμούς είναι άνθρωποι αιρετοί. Ναι. Οι οποίοι ο άλλος μπορεί να είναι γιατρός, μπορεί να είναι δικηγόρος κλπ. Δεν έχει καμία σχέση με το τουριστικό αντικείμενο. Ναι. Άρα και αυτοί οι άνθρωποι έχουν απόλυτη ανάγκη την αρρωγή αυτών των επαγγελματικών συλλόγων, τη βοήθεια, τη συνεισφορά, την ουθεσία αυτών των επαγγελματικών σωματείων για να τους πούνε το εξής. Παραδειγματικά αναφέρω ότι χθες βρεθήκαμε το Προεδρείο στο λιμάνι κάτω και μιλήσαμε με τους μηχανικούς που παραδίδουν το έργο στο λιμάνι, οι οποίοι μας είπαν το εξής. Το πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι η κυκλοφοριακή αγωγή για το 21 και τούδε. 21, 22 κλπ. Τον καλύτερο συγκοινωνιολόγο να βάλετε, να τα βρείτε όλοι σε ένα τραπέζι και να βάλετε και ένα συγκοινωνιολόγο από τη μελετητική εταιρεία και να σας βγάλει το καλύτερο master plan για το λιμάνι, αυτό να είστε σίγουροι, και εκ του πρωί μου το λέμε, ότι θα έχει λάθη. Εάν δεν συμμετέχουν και οι άνθρωποι που δουλεύουν στην πράξη. Εντάξει, αυτό είναι, είναι το ευκαιρία, είναι ευκαιρία. Είναι ευκαιρία και το λέω και για τον κύριο Άγγελο Ρούσο σήμερα που μου βρεθήκαμε και μου είπε ότι φέτος θα είναι λίγο πιο light τα πράγματα. Είναι ευκαιρία τώρα που μπορεί να μην έχουμε την ούλτρα σεζόν του 19 ή του 22 που αναμένουμε όλοι, αν μη τι άλλο, να γυρίζουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα από το 22. Είναι ευκαιρία τώρα που σύμφωνα με αυτά που έχουμε και λέμε ότι γύρω θα κινηθούμε γύρω στο 50-55, ίσως και 60% του 19 για το 21, είναι ευκαιρία να αυτό που θα σχεδιάσουμε, να το σχεδιάσουμε με τέτοιο τρόπο που δεν θα είναι τόσο βαρύ το τοπίο και θα μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές πορείες μεσούσεις της καλοκαιρινής σεζόν για να πούμε ότι το 22 ή το 23 από το νησί θα ξαναγυρίσει σε αυτό που ελπίζουμε όλοι στην κανονικότητα, να έχουμε ένα συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο. Αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή, Βασίλη, και που προτείνεις και που δεν ξέρω πόσο έχει ζυμωθεί ανάμεσα στα σωματεία, να υπάρχει μια συντονιστική επιτροπή από τα σωματεία αυτά, από εκπροσώπους των σωματείων, οι οποίοι σε συνεργασία με τα θεσμικά μας όργανα να καταθέτουν την άποψή τους σε τέτοιου είδους ζητήματα. Σαν αυτό που συζητούμε. Του κυρίου Ρούσου σήμερα, του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου. Δεν ξέρω όμως πώς θα το αντιμετωπίσουν οι πολιτικοί. Αυτό είναι μια λογική και όμορφη σκέψη. Κανένας δεν μπορεί να την απορρίψει. Μέχρι 25 Ιανουαρίου, να σε ενημερώσω. Μέχρι 25 Ιανουαρίου, μας είπε ο κύριος Ρούσο σήμερα, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, θα έχει συγκαλέσει σε διαβούλευση τα σωματεία μας με το Λιμεναρχείο, με το Λιμενικό Ταμείο, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να τους πούμε πώς μπορεί να δουλέψει, να τους δώσουμε και εμείς τα φώτα μας, που το ζούμε και το δουλεύουμε χρόνια, το λιμάνι, το δικό του Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση από τον κύριο Ρούσο. Το δίνουμε ως νέο σήμερα. Ωραίο. Το δίνουμε ως νέο σήμερα. Ότι μέχρι τις 25 Ιανουαρίου η απάντηση είναι ότι θα έχουμε κάτσει σε ένα τραπέζι να σχεδιάσουμε την κυκλοφοριακή αγωγή, είτε έχουμε ήδη master plan, που δεν θα έχουμε, είτε δεν έχουμε. Δεν θα είτε έχουμε. Με ένα προσωρινό, δεν θα έχουμε. Αλλά τουλάχιστον εμείς, εκτός του όποιου μελετητή, εμείς θα έχουμε σχεδιάσει. Αυτό που ζητάνε, παράδειγμα, και εκεί θα μπω στο συγκοινωνιακό έργο,
στο θεσμό στις συγκοινωνίες. Έχουμε πει ότι πλέον έχουν χωροθετηθεί, έστω από τη σημαία, το τονίζω, ναι. έστω από τη σημαία, έχουν χωροθετηθεί 3 κτέλ και 12 ταξί κάτω στο λιμάνι, τα οποία στο σύνολό τους, σύμφωνα με το COVID, μπορούν να εξυπηρετήσουν 174 επιβάτες στο σύνολό τους. Δεν είναι πολύ. Εντάξει. Δηλαδή τα τρία πενηντάρια. Άμα πεις ότι θα έρθουν και τρία βαπόρια ταυτόχρονα, τι να εξυπηρετήσεις. Μα και ένα μπλουστάρ να βγάλει 2.000 κόσμο, ναι. το 174 επιβάτες που θα πάρουν να γεμίσει τρία λεωφορεία και 12 ταξί. Αντιλαμβανόμαστε όλοι λοιπόν ότι το υπόλοιπο από το 174 επιβάτες μέχρι το 1.000 το εξυπηρετούν τα βανάκια και τα λεωφορεία τα τουριστικά. Είτε είναι ΙΧ είτε είναι ΔΕΛΤΑΧ. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση από το λιμενικό ταμείο, ότι θα πρέπει να δοθεί ένας χώρος συγκεκριμένος, τον οποίο τον έχουμε, εμείς προσωπικά τον έχουμε να τον προτείνουμε, γι' αυτό και βρεθήκαμε χθες κάτω με τους μηχανικούς του έργου. Ακριβώς ο λόγος που πήγαμε κάτω χθες στο λιμάνι ήταν για να δούμε πού μπορεί να μπουν αυτά, δηλαδή να μπαίνουν εκεί πέρα ένας μεγάλος χώρος που μπορούν να μπουν 100-150 οχήματα, τα οποία θα εκτελέσουν τα τρία βαπόρια ή τα δύο ή το ένα που είναι τώρα, και έξω στο έξω πάρκινγκ να περιμένουν τα επόμενα που θα μπουν όταν τελειώσουν αυτά. Ωραία, ρωτά ένας ακροατής, τι σημασία και τι έννοια έχουν όλα αυτά, εάν υπάρχει μόνο αυτός ο δρόμος που υπάρχει. Δηλαδή λέει ότι, από ό,τι καταλαβαίνω, εννοεί ότι ό,τι χωροθέτηση και αν κάνετε στο λιμάνι, από τη στιγμή που το δικό δίκτυο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει και να φορτωθεί όλη αυτή την κίνηση, μήπως είναι δώρο άδων. Δεν ξέρω. Έχει απόλυτο δίκιο ο τηλεθεατής. Να το πούμε καταρχήν ότι έχει απόλυτο δίκιο ο τηλεθεατής. Βλέπουμε και τη στροφή που τέλειωσε. Έτσι. Έχει ολοκληρωθεί η στροφή, δεν θα έχουμε το πρόβλημα. Ασφαλτοστρώθηκε χθες. Αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι μπορεί να μην το παρακολούθησε ο φίλος τηλεθεατής αυτό. Ότι στην αρχή είπαμε ότι ευτυχώς θα μπορούμε να έχουμε πάνω από ένα πλοίο. Δηλαδή 2, 3 και 4 να δίνουν ταυτόχρονα. Ναι. Αυτό είναι και ευτύχημα, αλλά και δυστύχημα, υπό το δεδομένο ότι έχουμε έναν Αθηνιό. Ναι. Εδώ λοιπόν, Παναγιώτη, συνεχίζω θα με ερωτήσεις. Από το... Θα σε διακόψω πάλι. Άλλος ακροατής. Πού θα μείνει όλος αυτός ο κόσμος που θα περιμένει να ταξιδέψει? Εννοεί, υποθέτω, από πού θα εξυπηρετηθεί, από τι... Εδώ του έχω απάντηση. Εδώ έχω απάντηση. Θες να προχωρήσουμε αυτή την απάντηση του δεύτερου τηλεθεατή? Ναι, δηλαδή εννοεί πώς θα προστατευτεί. Ωραία, από τον ήλιο τα κερικά. Ας πάμε στο δεύτερο τηλεθεατή πρώτα. Ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που ρώτησε ο δεύτερος τηλεθεατής, και κρατάμε τον πρώτο τηλεθεατή σε hold mode. Προτείναμε σήμερα στον κύριο Ρούσο, στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, ναι. οι τρεις καμάρες που φαίνονται εκεί πέρα κάτω και πλέον είναι μέσα στη αυτές μέση, να γκρεμιστούν. Να γκρεμιστούν. Αυτό, επειδή θα φύγει και το εργοτάξιο από εκεί, ναι. είναι ένα γκάθι μέσα στη μέση. Αυτό πρέπει να φύγει, να ισοπεδωθεί. Και τι θα γίνει, πού θα μείνει όλος αυτός ο κόσμος? Και να γίνουν έξω από τους προσκρουτήρες, δηλαδή από τα σημεία πρόοδεσης των τριών μεγάλων πλοίων, ναι. να γίνουν αυτές οι κατασκευές με τα σκίαστρα, τα οποία να είναι πλέον στην άκρη και όχι στη μέση. Δηλαδή να είναι ακριβώς έξω από τα πλοία. Όπως είναι λοιπόν το ένα, το μπλε. Το βλέπουμε το μπλε. Αυτό εδώ το μπλε. Το μπλε αυτό. Προτείνεται να φύγει αυτή η δοσμή. Θα μετακινηθεί, να ξέρεις. Δεν θα μείνει εκεί. Θα μετακινηθεί. Θα μετακινηθεί. Θα μετακινηθεί αυτό. Ναι. Έχω και πιο κοντινά πλάνα, άμα καταφέρω να πάω, να το δούμε και καλύτερα αυτό το πράγμα. Εδώ είναι οι τρεις παλιές, ας πούμε, ας τις χαρακτηρίσουμε παλιές. Είναι η Β1, Β2, Β3. Ναι. Οι καμάρες που λέμε. Αυτές εδώ οι καμάρες. Αυτές φύγουν, γιατί πλέον είναι στη μέση. Αυτό όπως εδώ το είναι... βλέπουμε όλοι, είναι στη μέση του λιμανιού. Αυτό εδώ είναι ένα στέγαστρο που οδηγεί τους επιβάτες... Τώρα πλέον όχι, πουθενά. Τώρα είναι στον αέρα. Για να καταλάβεις, μπροστά από εκεί δεν υπάρχει πλοίο. Ναι, δεν υπάρχει. Τα τρία ναι. πλοία που δένουν είναι δεξιά και αριστερά του Β1, Β2. Ναι. Άρα αυτό είναι στο πουθενά. Πρέπει να, δηλαδή, να κατασκευαστούν δύο τέτοια. Από τίποτα. Να γκρεμιστούν αυτά ναι. και να γίνουν τρία μπλε, όπως είναι το μπλε λίγο δεξιά. Αυτό εδώ. Ναι. Η πύλη 4 μπορεί να δουλέψει. Η παλιά πύλη 4 αριστερά. Αυτή εδώ είναι το παλιό στέγαστρο. Αυτό. Αυτή η πύλη 4 μένει ως εκεί, μπορεί να δουλέψει, ναι, γιατί είναι και σε καλή για κατάσταση. Την πρώτη πρόδεση και τα μικρά πλοία, ναι. και να γίνουν άλλα δύο τέτοια τύπου μπλε, μεγαλύτερα βέβαια. Πότε θα γίνουν, Βασίλη, αυτά όμως, θα προλάβουν? Κοίταξε, το μπλε είναι μεταλλική κατασκευή με τέντα. Ναι. Αυτό γίνεται εύκολα. Γίνεται εύκολα. Δεν ναι. είναι αυτό που ζητάμε. Θα είναι προσωρινές λύσεις όμως. Για το λιμάνι της πεντάστερης Σαντορίνης, σαφέστατα πρέπει να γίνει μια δομή κανονική, αλλά τουλάχιστον για το 2021. Μπορούμε να δεχθούμε αυτή την προχειρότητα, ναι. η οποία όμως επί της ουσίας και επί του πρακτέου θα δώσει λύσεις σε αυτούς που περιμένουν να μην κάθουμε στον ήλιο ή στη βροχή. Μάλιστα. Τώρα, να γυρίσουμε πίσω στον τηλεθεατή νούμερο 1 που είπε για το θέμα του πώς θα φύγουν, πώς θα μπουν και πού θα περιμένουν αυτά όλα τα χιλιάδες. Είναι χιλιάδες τα αυτοκίνητα. Ναι.
Θα ξεθάψω, θα επιχειρήσω κάτι ριζοσπαστικό και θα ξεθάψω από το σιρτάρι μία πρόταση που υπάρχει εδώ και χρόνια και υπάρχει εδώ και χρόνια από ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο του λιμανιού και δεν αναφέρομαι μόνο στους επιχειρηματίες, επαγγελματίες και ντόπιους, ναι, αλλά ακόμα και σε στελέχη του λιμεναρχείου πρώην και νυν. Ναι. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν μία πρόταση να ανοίξει ένας, πάμε πάλι στο λιμάνι, εκεί λοιπόν αριστερά-αριστερά, ναι, αριστερά στο βράχο. Ναι, εδώ που κάνουμε στο ζουμπί. Αριστερά στο βράχο, στο φαναράκια. Ναι. Αυτός ο βράχος αν γκρεμιστεί. Αυτός εδώ. Άγια σου, αυτό το κομμάτι ακριβώς. Ναι. Αυτό το κομμάτι, κύριε Παναγιώτη μου και κύριοι φίλοι τηλεθεατές, αν γκρεμιστεί, συναντάει ένα μονοπάτι. Αυτό το οποίο είναι 2,2 ναι, χιλιόμετρα ναι, αυτό μας και ανεβαίνει στο μεγάλο χώρι. Ναι, να αυτό είχαν απορρίψει οι περιβαντολόγοι τότε που είχε γίνει ο να ολοκληρώσω, ναι, να ολοκληρώσω. Αυτό λοιπόν σύμφωνα με ειδικούς σε ένα τριήμερο, σε μια εβδομάδα λένε, ναι, ακόμα κάποιοι λένε και σε ένα τριήμερο, μπορεί να περάσει τον γκρέιντερ, να το πλατίνει. Τώρα, η ασφαλτόστρωση μπορεί να γίνει πλέον ναι, σήμερα, όπως ξέρεις, η ασφαλτόστρωση γίνονται. Ναι, αλλά υπάρχει θέμα και με τους περιβαντολόγους. Λοιπόν, υπάρχει θέμα και πέρα να το πούμε λοιπόν γι' αυτό, υπάρχει θέμα με το Natura. Ναι. Λοιπόν, όμως, Παναγιώτη, ναι, κύριοι θεσμικοί, τηλεθεατές, αγαπημένος κόσμος, κάτοικοι, δεν μπορούμε να κρατάμε σε καθεστώς ομοιρίας ένα ολάκερο νησί, ένα προορισμό τουριστικό των 3-4 μαζί με την Κουρασγέρα και 5 εκατομμυρίων ανθρώπων, επειδή θα γκρεμίσουμε ένα βράχο που πάει και περνάει ένα χελιδόνι και κάνει μια φωλίτσα την οποία θα την κάνει, μπορεί να την κάνει και 100, 200, 300 μέτρα παραπέρα. Είναι ανήκουστο, λέω εγώ, είναι ανήκουστο και όσο αν αυτό δεν αρέσκεται όμως, να ακούγεται στους περιβαλλοντόχους ή στους περιβαλλοντόχους, να κάνω το συνηγορό λίγο του διαβόλου. Αυτό το Natura θέλουμε ένα δήμαρχο, ένα πρόεδρο λιμενικού ταμείου με τσαγανό που λέμε, να καταφέρει να το προσπεράσει με τον όποιο τρόπο και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τέτοιοι τρόποι. Να κάνω να λίγο το σιγουρό του διαβόλου. Γιατί αυτή είναι η λύση. Ωραία. Αφού όμως περιμένουμε την κατασκευή νέου λιμανιού, γιατί να κάνουμε αυτή την παρέμβαση, η οποία δεν περιμένουμε νέο λιμάνι. Περιμένουμε τώρα νέο πάλι λιμάνι. Με γαργαλάς. Δεν σε γαργαλώ. Είναι αυτά που ξέρουμε, ότι περιμένουμε τη χωροθέτηση χθες. Χθες ακούσαμε ότι θα πάει 2 μήνες πίσω, αλλά θα γίνει χωροθέτηση. Άκουσα χθες τον Δήμαρχο που ναι, σας μίλησε για. Θα γίνει χωροθέτηση. Για χωροθέτηση, ναι. Θα ναι, γίνει. Τώρα θα μου πεις θα αργήσει πολλά χρόνια. Ναι, αλλά θα γίνει το νέο λιμάνι. Μιλάω με τα Υπουργεία, το ξέρεις πολύ καλά και συγκεκριμένα ναι, με το Υπουργείο. Εσύ προσωπικά ξέρεις ότι έχω και προσωπικές σχέσεις και με τον ίδιο τον Υπουργό. Μιλάω εδώ και πολλά χρόνια κατευθείαν με τα Υπουργεία. Έχω αυτή την παλιά τη θέση που είχα στα Κανάρια τα μεγάλα, ως δημοσιογράφος και στο κοινοβούλιο. Ως κοινοβουλευτικός συντάξης τόσα χρόνια και έχω μια ευχέρεια με αυτά τα Υπουργεία. Η θέση του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι μία και μόνη. Λιμάνι σας φτιάξαμε. Ας μην το παίρνατε, ας μην υπογράφατε τότε να σας φτιάξουμε αυτό συγκεκριμένο και ζητάγατε κάτι άλλο. Λιμάνι, τώρα η Σαντορίνη έχει, σας φτιάξαμε. Υπάρχουν και άλλα νησιά, δεν είναι μόνο Σαντορίνη, ξέρετε στο χάρτη. Ναι, αλλά μας το έχουν υποσχεθεί, δεν είναι ο Πρωθυπουργός. Έχουν υποσχεθεί. Πρόσεξε. Ότι θα το προχωρήσουν. Πρόσεξε. Τώρα θα μας πούνε τι. Εάν δεν είχαμε κάνει τότε αποδεκτό, και τα έχω πει αυτά και στον κύριο Ζόρζο, και στον κύριο Σιγάλα, και στον κύριο Ρούσο. Γιατί και επί Ρούσου έγινε αυτό. Και οι τρεις δήμαρχοι. Αν δεν είχαν, αλλά έχουν συνυπογράψει και οι τρεις ως αξιωματικές αντιπολιτεύσεις, πολιτεύσεις. Ναι, ναι. Αν δεν είχαμε τότε παραλάβει, δεν είχαμε υπογράψει να μας φτιάξουν το λιμάνι, νέο λιμάνι, τότε ναι, θα μπορούσαμε να λέγαμε σήμερα ότι έχουμε, ότι είμαστε πρώτων πυλών ναι, μιας χωροθέτησης η οποία θα αποδώσει εν ευθέτω χρόνου, αλλά σύντομου χρόνου. Mm. Τώρα, με το να σου παραδίδει σε μερικές μέρες ένα νέο λιμάνι, πρόσεχε, σου παραδίδει ένα νέο λιμάνι. Μα δεν μιλούμε όμως για λιμάνι τώρα. Δεν θα σου χωροθετήσει, ναι, αλλά είμαστε όχι κάτι παραπάνω από βέβαιο. Εγώ προσωπικά βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ότι πριν περάσει μία δεκαετία, νέο λιμάνι στη Σαντορίνη δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε. Σε αυτό εγώ προσωπικά, να ξέρεις Παναγιώτη, ναι, και εδώ δεν το λέω συχνά αυτό, εγώ βάζω υπογραφή. Ναι. Εγώ προσωπικά, ο Βασίλης ο Κασιμάτης, βάζω υπογραφή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να διεκδικούμε λιμάνι. Να χωροθετήσουμε. Γιατί είπαμε, ο Αθηνιός δεν είναι λιμάνι. Η χωροθέτηση σημαίνει, για να γίνει χωροθέτηση, θέλει προμελέτη, ορίμανση και μελέτη. Αυτές οι μελέτες στοιχίζουν εκατομμύρια.
Άρα θα δοθούν κάποια εκατομμύρια τα οποία δεν θα δοθούν στο κράτος. Ιδιώτες θα τα πάρουν. Μελετητές, ερευνητές. Ναι. Θα μοιραστεί η πίτα. Το ξέρουμε πώς γίνεται. Όλοι ξέρουμε το τι υπονοεί αυτή τη στιγμή ο Κασιμάτης στον αέρα. Έτσι. Θα κάνουμε λοιπόν τις μελέτες, θα τις οριμάσουμε, θα χωροθετήσουμε. Κάτσε για να καταλάβω τώρα, γιατί αυτή τη θέση δεν την καταλαβαίνω. Δεν μου την έχεις ξαναπεί. Θα βγάλουμε γιατί και μιλάμε και μαζί. Δηλαδή λες ότι τουλάχιστον 10 χρόνια θέλει το λιμάνι χωροθετήσει. Ναι, προηγούνται άλλα λιμάνια. Είναι απλό το πράγμα. Και λες ότι επειδή αυτά τα 10 χρόνια. Αφού δεν... πήραμε λιμάνι σήμερα. Ναι. Σου λέει ο υπουργός, θα ξαναπάρει λιμάνι. Τώρα που σου παραδίδω νέο λιμάνι, μου ζητάς να σου δώσω κι άλλο λιμάνι. Έχει ήδη και τον όρμο, έχει δύο λιμάνια. Πρόσεχε, η Σαντορίνη έχει και ένα κακό. Έχει τρία λιμάνια. Διότι το Αμμούδι, θυμόμαστε όλοι, χαρακτηρίστηκε σε μία νύχτα λιμάνι. Εντάξει, λιμάνια δεν είναι αυτά τώρα, είναι όρμο. Ναι, αγάπη μου, αλλά στο Υπουργείο Ναυτιλίας λέει λιμάνι εκεί. Το Αμμούδι που δεν θα έπρεπε ποτέ να ήταν λιμάνι, ούτε ντόκο δεν είναι. Δεν συμφωνώ πάντως μαζί σου σε αυτό. Να το πω. Okay. Εγώ λέω δηλαδή ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες κατασκευής του νέου λιμανιού. Α, ναι, δεν, όχι, σε αυτό συμφωνούμε. Τώρα, αν καθυστερήσουμε. Παναγιώτη. Να σου πω κάτι, κανένα έργο στη Σαντορίνη δεν έχει τελειώσει πριν από μια δεκαετία, πρέπει να ξέρει. Άρα, είμαστε διαλόγια. Ούτε το κλειστό. Συμφωνούμε λοιπόν, εντάξει. Δεν διαφωνούμε. Ναι. Συμφωνούμε ότι και βέβαια πρέπει να προσπαθήσουμε να χωροθετήσουμε. Να. Αλλά ας είμαστε και ρεαλιστές ότι από τη στιγμή που μας δώσανε αυτή τη στιγμή ένα νέο λιμάνι, δεν θα πρέπει να περιμένουμε πριν την παρέλαση μια δεκαετία. Το καινούριο το οποίο τυχόν πάει το χωροθετήσουμε. Το λέω αυτό γιατί μπορεί όταν ας πούμε ρίξουμε αυτό το κομμάτι, αυτό που βλέπουμε τώρα, αυτό εδώ το κομμάτι κάτω και φτιάξουμε και ένα δρόμο που το θεωρώ απίθανο, γιατί έχει προσπαθήσει και ο κύριος Ζόρζος στο παρελθόν. Το θυμάμαι, μάλιστα το έχει προαναγγείλει και όλα κάποια στιγμή. Είναι αυτό που λέμε ο δεύτερος δρόμος του Αθηνιού. Αυτό, έτσι το ξέρουμε αυτό, όλοι. Αυτό. Ο δεύτερος δρόμος του Αθηνιού. Πρέπει να επιμείνουμε εκεί. Ναι. Με σθένος. Και που κάποιοι τον θέλανε στην περιοχή που λες εσύ. Κάποιοι τον θέλανε στην περιοχή των Ορυχείων. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Αυτό. Ότι θα μπορούσε μέχρι την πρώτη στροφή να πάει ο δρόμος μονός και μετά από εκεί και πέρα να πάει διπλός. Να γίνει διπλός. Να γίνει διπλός. Υπήρχε και αυτή η άποψη. Λόγω, κοίταξε, επειδή ήμουν χρόνια κάτω ναι. Και έχω μιλήσει και με λιμενικούς, οι οποίοι και αυτοί είναι 10, 20, 25 χρόνια εκεί πέρα κάτω. Το πιο βατό σημείο είναι αυτό που λέμε, αυτό που ανεβαίνει προς το Μεγαλοχώρι, διότι είναι μόνο 2,2 χιλιόμετρων. Ναι, το ξέρω ότι είναι ένα δυσκολία. Και γίνεται εύκολα, γίνεται γρήγορα. Δυσκολία με την Ατούρα είναι το Ατούρα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να κινητοποιηθούμε, να κατέβουμε στους δρόμους, να πείσουμε την πολιτεία ότι καλό το Ατούρα, αλλά τα φαρδομάνικα μου λέει και ο παππούς μου είναι για τους παπάδες. Ναι, Βασίλη, αλλά με όλη την εμπειρία που έχεις τόσα χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ και στη δουλειά, πιστεύεις ότι θα μπορούσε ποτέ και βέβαια να ξεπεράσει και την Ατούρα στη Σαντορίνη. Και βέβαια, το όταν έγινε το Κώστα Ναυαρίνο στην Πελοπόννησο, ξέρεις τι είχε γίνει τότε με το Ατούρα. Απίστευτα πράγματα. Η επένδυση της Μίνωαν στη Μονή Τοπλού, στο Ιράκ, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ατούρα είχε ξεσηκωθεί. Αριστίδης Παπαδάκης τότε, θυμάμαι, ήταν ο πρόεδρος του ΕΚΟ δικτύου, είχε κάνει ολόκληρο πόλεμο. Αυτά γίνονται. Προσπερνώνται όταν έχεις ικανούς ανθρώπους στα τιμόνια και υπάρχουν και θεσμοί από κάτω, όπως είναι τα σωματεία μας, να στηρίξουν. Και πρόσεξε, δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Ζητάμε το αυτονόητο. Εδώ, το Κώστα Ναυαρίνο όταν έγινε για να εξυπηρετεί ένας επιχειρηματίας. Όπως κάτι αντίστοιχο τώρα έχουμε στη Βλιχάδα. Ναι. Που επιχειρείται με αλφαγιώτα να γίνει. Έτσι. Ναι. Έχει κοπεί, έχει σταματήσει, ξαξεκινήσει. Είναι μια ερμαφρόδιτη κατάσταση και εμείς ήδη δεν ξέρουμε και τελικά τι γίνεται κάτω και στην Κλεφάδα. Εκεί δεν έχει Ατούρα. Έχει. Λοιπόν, επειδή όμως βλέπω ότι η συζήτησή μας έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το κρίνω από τις ερωτήσεις που παίρνω και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, σήμερα να μείνουμε σε αυτό και να αφήσουμε τον τουρισμό για την επόμενη φορά. Ναι. Γιατί είχαμε πει να συζητήσουμε και το θέμα του τουρισμού γενικότερα και τις προετοιμασίες. Μπορούμε να δώσουμε μια προβλέψη, αν και τη δώσαμε νωρίτερα. Μπορείς να δώσεις μια έτσι πρόγευση για το τι θα συζητήσουμε. Ωραία. Την επόμενη. Ωραία. Φορά. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή η συζήτηση που κάναμε με τον Βασίλη εδώ μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι τέτοιες συζητήσεις θέλουμε και προβληματισμούς να κάνουμε από αυτό εδώ το τηλεοπτικό σταθμό. Δεν φτάνει όμως ένα μαγκαζίνο μεσημεριανό που ασχολείται με την επικαιρότητα να το κάνει. Γι' αυτό έχουμε βάλει και ο Βασίλης θα βοηθήσει και εκείνος ασφαλώς. Δεν τον ρωτώ γιατί ξέρω ότι θα βοηθήσει, ότι θα αφιερώσει κάποιο χρόνο. Έχουμε βάλει ως σκοπό μας αυτή τη συζήτηση να την κάνουμε αργά το βράδυ, τακτικά, έτσι μέσα από το δελτίο μας που προετοιμάζουμε, έτσι ώστε να σας δίνετε και εσάς η δυνατότητα να συμμετέχετε με ερωτήσεις που θα τις θέτω με όλες υπόψη στον συνάδελφο, σε κάποιον καλεσμένο ίσως.
να αρχίσουμε να συζητούμε σιγά σιγά. Γιατί δεν συζητούμε με αποτέλεσμα να λέγονται κουβέντες πολλές στα καφενεία, να φεύγουν αυτές, να γίνονται αέρας και στη συνέχεια να μην υπάρχει επικοδομητική κουβέντα στα θέματα τα μεγάλα. Όλοι θέλουμε τον τόπο μας να πάει μπροστά. Όλοι. Δεν υπάρχει κανείς, έτσι είναι, Βασίλη. Κανείς δεν θέλει η Σαντορίνη να μείνει στάσιμη. Αυτό. Λοιπόν, μπορούμε να βοηθήσουμε με τέτοιου είδους συζητήσεις και δικές σας παρεμβάσεις να γίνει αυτό το πράγμα. Το χαρτοκάνο νέο σήμερα, Παναγιώτη, είναι αυτό που σε ενημέρωσα νωρίτερα. Ότι τα σωματεία, τα τουριστικά σωματεία, τα τουριστικά κάθετος επαγγελματικά σωματεία που πλέον με τα προεδρία που κατέχουν στο νησί είναι ενεργοί οργανισμοί. Αυτοί οι ενεργοί οργανισμοί συσκέπτονται, συναντώνται. Ναι. Θα σας δώσουμε τροφή στο κανάλι. Ναι. Τα νέα της προσεκτικής εβδομάδας θα είναι καταιγιστικά. Θέλουμε να παρέχουμε, να είμαστε η αρρωγή στις αποφάσεις του Δήμου, ώστε να γίνονται σωστές κινήσεις και όχι. Κινήσεις οι οποίες δεν έχουν, αν μη τι άλλο, ερωτηθεί οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και γνωρίζουν το θέμα. Ας λένε την άποψή τους και σαρνούνται. Ναι, ναι, ναι. Άρα έχουμε τροφή αυτή τη στιγμή. Ωραία. Και το κανάλι σας, το οποίο και δια της επισήμου εδώ πέρα να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος, το οποίο εκεί που υπήρχαν κάποια σύννεφα σοβαρά... Δεν υπάρχουν πια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και είχα εκφράσει και εγώ και από την εφημερίδα Σαντορίνη την άποψη ότι το κανάλι πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Θα το βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε. Το κανάλι πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα, να ενημερώνεται ο κάτοικος, να ενημερώνεται όλοι. Και να είναι κυρίως, Βασίλη, βήμα του να μπορούν να ακουστούν και να υποθούν όλες οι απόψεις και οι προτάσεις, βήμα προβληματισμού και ακόμα και βήμα προτάσεων. Δημόσιων προτάσεων που μπορούν να τις πάρουν υπόψη, μπορεί και να τις πετάξουν. Είναι αδιανόητο, να υπάρχει Σαντορίνη χωρίς τοπική τηλεόραση. Έτσι είναι. Αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θες να δεις τον καιρό μαζί μου τώρα πριν να φύγεις. Όχι, πρέπει να. Τον καιρό. Κάτσε να δεις. Τεχνικά δεν έχω πολλά να κάνω. Κάτσε να δεις. 11 η ώρα θα έχουμε βροχή σήμερα. 8 η ώρα αρκετά σύννεφα. Τάκα τάκα θα κλείσω. Αύριο Πέμπτη θα έχουμε μπονάτσα σε ό,τι αφορά. Τους ανέμους θα πέσουν λίγο, θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, βόρειο-δυτική. Βόρειο-δυτική είναι αυτή που πιάνει μέσα το λιμάνι, ο βόρειο-δυτική. Σωστό. 5 τοπικά 6, 55 με 60 χιλιόμετρα ταχύτητα. Την Παρασκευή θα έχουμε ψηλόβροχο, αλλά και πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Φρόντισε να αντιθείς καλά, θα πέσει τη νύχτα στους 5 βαθμούς η θερμοκρασία και οι άνεμοι 5 μποφόρ βοριάδες. Το Σάββατο τα πράγματα θα είναι ακόμα χειρότερα, θα έχουμε 6 βαθμούς κατά τη διάρκεια της νύχτας και το Σάββατο θα φτάσουμε και τους 2 βαθμούς με βροχή. Αυτά. Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε. Όποτε με καλείτε, εδώ θα είμαι να σας βοηθάω, να συντροφεύουμε και να κάνουμε πολύ πολύ ωραίες συζητήσεις όπως τις κάνουμε και on air και εκτός του δύο. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο, κυρίες και κύριοι, μια και ξεπεράσαμε το χρόνο μας και πήραμε και την προηγούμενη εκπομπή. Να είστε καλά, ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.